Κύριε Προϊσταμένη, είχαμε μιλήσει πριν και είπαμε για ένα ποσό που χρειαζόμαστε έκτακτο για το γεφύρι του νεοχωρακίου. Που έχει κοπεί εντελώς και δεν μπορεί να περάσει ούτε από ρηματοφόρο ούτε για τους κατοίκους. Είναι 2.000 ευρώ. Θέλω να ενημερώσει μετά να θέσει ο γόνος που πήγε τι γίνεται. Μπορείστε. Να με ενημερώσει να θέλει με καινούργια. Ναι, δεν είναι μόνο. Θέλετε πάντα. Πήγαμε. Όχι άλλο. Δεν ξέρω πρέπει να μην τα πούμε μετά. Αν είναι να θέσεις από πρώτε. Σήμερα ισχύουν τα σύμφωνα. Κανονικά ισχύουν, ρε θέσεις. Άμα ισχύουν, υπέρτε μας. Μιλάω για θέμα έκτακτο. Απλά αυτό είναι έκτακτο. Τι γίνεται με τον θέσεις. Ενημέρωση θα κάνεις τώρα και μετά. Τέλος. Με τι είναι αυτό. Έχεις μια προσφυγή. Για να δω τώρα. Πρόσκληση. Ένα λεπτό για να μην σα αποσχολώ πολύ, γιατί να φύγω έτσι. Έχω ένα έργο στην πολιτική. Ήταν η δρομάσκηση. Λοιπόν, είχατε πάρει μια απόφαση, έγινε η ανάπτυξη σε μένα. Έγινε το έργο εδώ και ένα μήνα, δεν θυμάμαι ημερομηνία. Θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται, αν θα πληρωθώ και γιατί τα χαρτιά τρέχουν, έτσι. Θέλει μετά παρατάσεις, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά με την υπηρεσία, μόλις τελειώσουμε, θα τις πάρω τηλέφωνο. Για την κοινή υπηρεσία. Γιατί είπαμε να πάει πάνω με την υπηρεσία να... Να πάρει, δεν ξέρω, θέλει να πάρει να φέρνει κάτι, θέλει να πάρει να το πούνε, να κάνει, να υπάρχει κάτι, να μου το πούνε, να το συμπεριλαμβάνει. Ναι, βεβαίως. Να μιλήσουμε μετά τηλεφωνικό, έτσι. Να τελειώσουμε εδώ και να μιλήσουμε την τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν. Στο σεμινάριο πήγαμε χθες για τις ΠΕΔ Θεσσαλίας. Ήταν ο κύριος Παζαρζόγλου, μας ενημέρωσε για τα έργα, όχι τόσο γιατί δεν έχουν βγει ακόμα οι κύκλοι και όλα αυτά. Για τις απευθείας αναθέσεις, ότι μπορούμε να κάνουμε μέχρι 20.000 για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών. Ενοποιούνται όλα δηλαδή. Ναι. Τώρα δεν θα σας μιλήσω συγκεκριμένα για πώς γίνεται η διαδικασία. Υπάρχει ο πρόχειρος ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός που είναι και πιο σύντομος. Μέχρι 60. Μέχρι 60.000, ναι, όπως ήταν και πριν. Το ίδιο όριο, απλά είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Γίνεται 12 μέρες. Με... Πόσο χρόνο βγαίνει, μέσα πόσο χρόνο είναι αυτό ο διαγωνισμός. Ο πρόχειρος διαγωνισμός σε 12 μέρες. Από την ανάρτηση παίρνουν έγγραφη προσφορές, δεν χρειάζεται εγγυητική συμμετοχή, έχει καταργηθεί μόνο καλή εκτέλεση. Απευθείας ανάθεση ακόμη μέχρι 20.000 γίνεται και για προμήθειες και για υπηρεσίες. Και για εργασίες, έτσι. Όλα. Ναι. Εργασίες κατά πάσα πιθανότητα. Οι εργασίες όμως κατά πάσα πιθανότητα θα ενεπιθούν με τα έργα. Ό,τι θα ισχύει για τα έργα θα ισχύει για τις εργασίες. Δεν θα μπορούμε να. Όχι, ενδέχεται. Ο νόμος τον έχει προστακεί. Απλώς περιμένουν να διευκρινιστεί μήπως και καταφέρουν να το κατάσχουν. Ναι, αλλά τώρα δηλαδή συντηρήσει δικτύων και όλα αυτά θα είναι εργασία. Το βάψιμο ενός τύπου για παράδειγμα ήταν εργασία μέχρι τώρα. Αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό πάει έργο. Καθαρισμοί υδραυλάκων έργο. Προφανώς και αυτό έργο θα είναι. Καθαρισμός φρεατίων. Έργα, μάλλον όλα. Μάλιστα. Περιμένουν κάποιες διευκρινιστικές. Ανάλογα με το ΣΕΠΕΒΕ, αν το ΣΕΠΕΒΕ είναι ίδιο αυτός ο κωδικός που είναι διεθνής, αν είναι ίδιος με τις εργασία με το έργο, πάει έργο. Μάλιστα. Δηλαδή θα έχουμε αυτό. Και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι απευθείας ανάθεση πλέον στα έργα θα γίνεται μόνο μέχρι το 10% του τεχνικού προγράμματος. Όλα θα χρειάζονται διαγωνισμό. Δεν θα μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή με το που πάει η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε εμείς. Και η έκπτωση από τα έργα, τι γίνεται. Κάτσε, φτάσουμε στον ακούω λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία πώς είναι, μόλις θα πάρουν το OK, λογικά θα είναι τις επόμενες μέρες. Εμείς πρέπει να. Ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή, μάλλον ο Δήμαρχος, σαν υπηρεσία, ναι. Θα κάνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναθέσεων και διαγωνισμών που έχουμε. Προμήθειες, εργασίες, έργα, χρηματουργικά, δεν ξέρω, θα το δούμε σαν υπηρεσία. Λοιπόν, πρόσκληση ενδιαφέροντος προς προμηθευτές, οι οποίοι θα δηλώσουν σε εμάς πρόθεση να συνεργάζονται με το Δήμο και αυτή θα δημιουργηθεί μια λειτουργική βάση δεδομένων. Και για παράδειγμα, εσείς σαν οικονομική θα λέτε, θέλουμε να αναθέσουμε μία εργασία κατασκευή κτηρίου. Ποιους έχουμε σε αυτή την κατηγορία ενδιαφερόμενους, αυτούς τους τρεις. Αυτοί θα μπαίνουν σε ηλεκτρονική
Η οποία δεν την κάνουμε, εμείς θα γίνεται από τη θέση του Υπουργείου. Θα βγει ναι. Και θα γίνει ο ανάδοχος αυτόματα από την κλήρωση αυτή. Δεν θα αναθέτουμε πλέον σε συγκεκριμένο εργολάβο. Τα μοναδικά έργα που υπόλοιπε. Τα μοναδικά έργα που υπόλοιπε είναι τα μικρά έργα από το 2.500. Στα 2.500 δεν αλλάζει κάτι. Έχετε γίνει την απευθεία ανάθεση από εσά. Αλλά και τα μικρά τα έργα αυτά είναι μέσα στο 10%. Ναι. Είναι μέσα στο 10%. Αυτό που είχε κυκλοφορήσει για ένα έργο ετησίως σε κάθε εργολάβο. Όχι ένα έργο, μπορεί να έχουμε πολλά τα έργα. Απλώς τι γίνεται, με το που θα πάρει κάποιος εργολάβος, φέρει τη λίστα. Στην επόμενη κλήρωση δεν γίνεται μέσα. Ναι. Και ένα έργο παράγει. Δεν είναι έργο. Άμα έχεις 10 έργα και έχεις εργολάβος, θα πάρουν και 3 έργα Επειδή έχεις φέρει τη λίστα για πέρα. Μέχρι να μην ξεχνάει να τελειώσει η λίστα και να αρχίσει πάρα πολύ. Να γίνει η λίστα των εργολάβων, πώς συγκροτείται. Εμείς κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οι οποίοι ποιοι αποκλείονται και ποιοι δεν αποκλείονται. Κανένας δεν αποκλείεται. Μπορεί να έρθει ο άλλος στο Τζάκι, ας πούμε. Μπορεί να έρθει από τον Άννα. Ναι, παντού. Απλώς γίνεται λίστα εργολά. Λίστα εργολά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι 3 δηλαδή για 10 έργα να έρθουν 40 εργολά. Όχι, εκεί είναι, δεν θα έρχονται, τους ξέρουμε ήδη. Θα υπάρχει λίστα, μια κλειδωμένη. Δεν θα... κλειδωμένη λίστα. Όταν εμείς θα βγάζουμε πρόσκληση, θα μπαίνουν αυτοί, θα είναι ένα σύστημα από το Υπουργείο που θα μπορούμε εμείς να επεμβαίνουμε, που θα μπαίνουν αυτοί, θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους και μετά, και μετά αυτό θα γίνεται από το Υπουργείο μια κλήρωση. Σε περίπτωση του εργολάβος κρίνεται αυτό το έργο, δεν μπορεί να το βγάλει πέρα ή του Ιρήνας. Θα παραιτείται, δεν μπορεί θα έχει το επόμενο. Ναι, αλλά θα έχει μετά και αυτός συνέχεια. Δεν μπορεί να ξαναπάρει έργο για αρκετό χρονικό διάστημα, οπότε θα αλλά η διαδικασία εγγραφής δεν θα είναι απλή. Και δεν θα είναι πιο λεπτό. Όχι, για να μπει μέσα, δεν πρέπει να είσαι απαγαγμένο από πολλά. Αυτό το θέμα δεν είναι. Τα σπούλια αγορά τώρα δεν έχουν την εφορία. Μπράβο, επειδή είναι απαραίτητο αυτό, σαν στοιχείο να πληρωθεί, ρίχνει την ευθύνη στην ουσία στον εργολάβο. Εννοείται το ευθύνη του εργολάβου. Έτσι, δηλαδή αν για κάποιο λόγο ο εργολάβο δεν είναι τάξη και πρέπει να πληρωθεί, έτσι, αυτόματα αυτό έχει ποινέ και από 2-4 χρόνια αποκλείεται από οποιοδήποτε έργο στο εργολάβο. Τα μοναδικά που εξαιρούνται αυτή τη διαδικασία είναι πληροφορική και κάποια τεχνική σίγουρη σε συγκεκριμένε διαδικασίε, σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Μόνο αυτό. Ναι, οι μηχανογράφησε αυτά. Μηχανογράφησε, πούμε. Βέβαια, αυτό επειδή στην ουσία θα αναγκαστούμε να ομαλοποιήσουμε έργα και θα πάμε σε διαγωνισμού. Μας δείχνει όμως ένα πλεονέκτημα πλέον ο καινούριος νόμος, το εξής. Ότι αν κάνουμε μια σύμβαση, για παράδειγμα, με τον Λάβρο του Θεοδωσόπουλου, ο οποίος λέει μέσα ότι για γίνεται διαγωνισμός για 60.000 και δώσει αυτός 40.000 ευρώ. Άρα και στην ουσία 20 κερδίζει ο Δήμος. Ναι, μπορούμε αυτό το ποσό με τροποποίηση τη σύμβαση, χωρίς και καινούργια διαδικασία, να το δώσουμε, αλλά να κάνει το αντίστοιχο έργο. Δηλαδή μια σπαρτόστρωση, εκεί που ήταν κάνει 3 χιλιόμετρα, να το πούμε κάνει άλλα 3 χιλιόμετρα ακόμα. Για να καλύψει ναι, το χωρίς καινούργιο διαγωνισμό. Χωρίς καινούργιο διαγωνισμό. Με τροποποίηση σύμβασης. Δηλαδή, εμάς με αυτή τη διαδικασία μας συμφέρει να υπερτιμολογούμε ή να φτάνουμε στο ανώτατο όριο την εκτίμηση ας πούμε του έργου. Θέλω από τη μέση συγκεκριμένα, δεν πρέπει να το πούμε. Επειδή τώρα για το έργο αυτό δεν έχουμε, δεν ξέρω, δεν έχουμε διαδικασία να το αφήσουμε για να μην το μην έχουμε πρόβλημα. Όχι, να μην το αφήσουμε. Θέλει να βάλει ένα έκτο. Αυτό το έργο έχει ήδη 15 μέρες και δεν μπορεί να περάσει το κορυματοφόρο και ο κόσμος δεν έχει επικοινωνία. Είναι κάτω από 2.000. Είναι 2.000. Επειδή έχουμε συμβούλιο την Παρασκευή, πρέπει να περάσει αναμόρφωση. Πόσο κάτω από 2.000. Αυτό έχει έκτακτη ανάθεση. Έκτακτη ανάθεση. Πότε έχει συμβούλιο. Νομίζω για Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Δεν έχει πει η πρόσκληση. Ή σήμερα φεύγει η παιδιά ή αύριο. Σήμερα νομίζω. Αύριο. Περιμένετε. Αύριο θα συνοηθούμε με τον κύριο Σφούνο, που όταν μπορεί να έρθει για τον εισολογισμό, τότε θα γίνει το συμβούλιο. Δεν ξέρουμε ακόμα. Εμένα ο πρόεδρος μου ανέφερε χθες ότι θα γίνει. Αν μιλήσει με τον κύριο Σφούνο, δεν ξέρω. Χθες και είχε δεν υπάρχει. Αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Είναι θέμα μέσα σε μία-δύο μέρες θα βγει. Μα είναι θέμα του Υπουργού του, οπότε θα μπορεί να έρθει. Ναι. Δεν είναι δικό μα. Αυτό εγώ το ανέφερα πριν τη προεκκλησία. Ένα σημαντικό που μα είπε χθες είναι το εξής, αφορά κυρίως εμάς σαν μικρές τοπικές κοινωνίες, ότι δεν μπορεί κανένας εργολάβος
μάλλον όλη αυτή η διαδικασία που υπογράφει από τη συνέχιση της μελέτης, θεώρηση, οικονομική επιτροπή, δημοτικό συμβούλιο, οτιδήποτε είναι αυτό, να έχει συγγενικό πρόσωπο που θα πάρει τη συγκεκριμένη μελέτη. Ναι. Τη συγκεκριμένη έργο, απαγορεύει την ρητά. Ούτε υπάλληλο. Ούτε υπάλληλο. Ούτε καν τη σύνταξη μελέτη. Ούτε σύνταξη μελέτη δεν μπορεί να κάνει ο συγκεκριμένο υπάλληλο. Που ενδεχομένω μπορεί να έχει κάποιον προμηθευτή συγγενικό πρόσωπο. Ναι. Αλλάζουν τα κριτήρια εγώ. Και όπως αυτό το οποίο ελέγχεται. Όχι, ναι. Όπως αυτό το οποίο ελέγχεται και δεν ελεγχόταν στο στάδιο της αρχικής διαδικασίας είναι ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο στα ταμεία. Το ασφαλιστικά ενήμερο στα ταμεία όμως, αν καλυφθεί με την υπεύθυνη δήλωση και υπογράψει σύμβαση και έρθει μετά στον ταμεία και δεν μπορέσει ο ταμείας να τον πληρώσει γιατί δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος ή αποδειχτεί ότι δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμερος, αποκλείεται οριστικά μετά από ανάληψη έργου. Την ανάθεση δεν θέλει η ενημερότητα πριν. Ναι, αλλά παίρναν μόνο του ΙΚΑ. Ενώ τώρα θέλει, εκτός του ΙΚΑ, θέλει του ΟΑΕ αν είναι επαγγελματίας και ξέρετε τα προβλήματα που έχουν με τον ΟΑΕ. Έτσι, ή αν έχουν δύο ταμεία, δεν είναι τα δύο ταμεία από ποια διαδικαστικά δεν είναι διαδικαστικά. Διαδικαστικά μπορεί να είναι, αλλά εσύ πρέπει να το ελέγξεις σωστά για πρώτο υπογράφει σύμβαση. Όχι, γράφει όμως πολύ, ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αν αυτός είναι εκδοτός, στα ασφαλιστικά ταμεία πάλι ισχύει. Μπορεί να γίνει εκδοτός. Πάλι μπορεί να γίνει εκδοτός. Δηλαδή, αν εγώ τώρα. Από όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες είναι πέρας του ταμείου, που αδυνατούμε να πληρώσουμε ή γίνεται κατάσχεση πέρας ασφαλιστικών ταμείων, διότι δεν έρχεται αυτό στο προδικαστικό στάδιο. Και υπάρχουν πολλοί εδώ που πιάνουν λέει γιατί δεν πληρώνουν. Του τάδε, ναι, πώς γιατί δεν πληρώνουν. Όχι, δεν έχει λεφτά ο Δήμος. Αφού αυτή δεν είναι εντάξει απέναντι σε ασφαλιστικά ταμεία, πώς θα πληρωθεί. Επίσης παραμένει αυτό με τις δημοτικές συνότητες, δεν μπορούμε να έρθουμε στο δημοτικό. Αλλά με τον περιορισμό του 10%. Ναι, όταν συζητάμε για έναν προϋπολογισμό της τάξης του δικού μας προϋπολογισμού, πόσο νομίζετε ότι είναι ένα. Το 10%. Τίποτα. Ένα τίποτα. Μπορούμε να πούμε πλήρωσαν θεωρητικά οι αναθέσεις. Για το ύψος του προϋπολογισμού το οποίο έχουμε. Αφορά... Και εκείνο το οποίο αλλάζει και υπάρχει αντίστατη απόψη είναι ο χαρακτηρισμός έργου. Το είπαμε στην αρχή. Ναι, με το ΣΕΠΕΒΕ. Ναι. Που η τεχνική υπηρεσία δεν κάνει και τόσο καλά τη δουλειά της σε αυτό το επίπεδο πάνω. Κάτι άλλο όσον αφορά με τις επιτροπές, θα αλλάξουν οι επιτροπές. Οι επιτροπές είναι μόνο υπαλληλοί, ορισμένοι από το. Μόνο υπαλληλοί πλέον. Μόνο υπαλληλοί. Και θα είναι τα ομαδοποιηθούν οι επιτροπές. Τρεις θα είναι μόνο. Όχι, είναι εδώ σήμερα θα πάρουμε τώρα, θα το βάλουμε εκτός ημερησίας.